Thank you. Λοιπόν, και σήμερα εδώ στον τροχό της τύχης δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί κανένα ραντεβού. Προς ολοταχώς για το επεισόδιο νούμερο 1000! Yeah. Προς ολοταχώς! Yeah. Βάλια, μαζί θα το ζήσουμε. Είναι η Βάλια Χατζή Θεοδωρού. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θα μ' αρέσουν αυτά τα λιτά διακριτικά ονόματα των Ελλήνων παρουσιαστών. Ναι, Βάλια Χατζή Θεοδωρού με πολύ χρονίδι. Προσπαθώ να το δείξω σε φίλους μου από το εξωτερικό, όπως και εσύ έχεις και φίλους που ζουν στην Ευρώπη, αλλού ή οτιδήποτε. Και δεν μπορούν ποτέ να πούνε τα επίθετά μας, ποτέ δεν πειράζει. Έχουμε μικρά ονόματα. Αυτό ακριβώς. Just for you, the Wheel of Fortune with Petros and Valia is here today again. And όποιος ηρίζει, κερδίζει. Το είπα αγγλικά αυτό. Έτσι. Εντάξει, θα μπορούσα να πω γιατί αυτή η έκφραση δεν υπάρχει σε ξένο τροχό της τύχης, έτσι, ούτε στον αμερικάνικο τόσα χρόνια, αλλά whoever spins wins. Θα ήταν ο καλό, ε. Whoever spins wins. Ωραίο. Καλό. Ε, Δημήτρη, σου άρεσε. Μια μαντή. Δημήτρα, καλό. Πολύ καλό. Whoever spins wins. Καλό. Το κρατάω, το κατοχυρώνω, το κλείδωσα λεξομαχία. Η κατηγορία είναι αθλήματα και αγωνίσματα. Αθλήματα και αγωνίσματα, παρακαλώ. Στον πίνακα οι λέξεις μας. 3, 2, 1. Καλή τύχη. Δημήτρη. Τένις, πινκ-πονγκ. Ωραίος. 100 ευρώ για τον Δημήτρη. Και μια και είναι η ώρα της νοημίας, θα πάω να γνωρίσω πρώτα την κυρία, φυσικά τη Δήμητρα. Έλα ρε Δήμητρα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλά, ανάμεσα εδώ στα δύο θηρία. Έτσι. Είσαι καλά. Καλά. Από πού σε έβγαλε ο δρόμος μέχρι τον τροχό της τύχης? Είμαι από τον όμορφο Μακρύγιαλο του νομού Πιερίας. Πιερία, Μακρύγιαλο, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Έχω κάνει και διακοπές, να ξέρεις. Αλήθεια. Ναι. Τέλεια. Και κάτω παραλία εκεί, στην περιοχή δηλαδή. Θα ξανάρθεις. Και όχι, ναι, θα ξανάρθω γιατί έχω πραγματικά πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις από αυτό το μέρος. Έχεις φέρει μαζί σου κόσμο από την Πιερία. Ναι. Ποιοι είναι μαζί σου σήμερα εδώ, το κοινό σου? Έχω φέρει το φίλο μου Παύλα αφεντικό μου. Με τη φίλο Παύλα αφεντικό, είμαι τυχερή. Να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, ναι. Δηλαδή με τη σύζυγό του. Με τη σύζυγό του, όχι, αλλά να είμαστε προσεκτικοί γιατί αύριο θα πάω στη δουλειά πάλι. Ναι. Οπότε να, είμαστε, να ξέρουμε τι λέμε με το καταπληκτικό αφεντικό σου. Καταπληκτικό. Τον υπέροχο αυτό άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Δεν έχω ιδέα ποιο είναι. Μπράβο, ο καλύτερο είναι. Είμαι σίγουρο. Έχει φέρει το αφεντικό σου, Δημήτρη μου? Όχι, δεν το έχω φέρει. Ποιον έφερε, δεν έφερε το αφεντικό? Ποιον έφερε εσύ μαζί? Έφερα την κοπέλα μου και μια φίλη. Το αφεντικό έφερε, την κοπέλα σου. Το αφεντικό εννοείται, ξεκάθαρα. Το ίδιο πράγμα. Από πού ήρθε? Από Αίγιο. Έλα ρε Γιάρα. Όλα ακούτε εκεί. Μια χαρά. Όλα πανηγιάλιο, έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Μαύρη φίλα, στα αναχωριέμαι πάρα πολύ. Φέτο πάει καλά όμω. Γιατί πάει καλά, γιατί δεν έχουμε πιο κάτω κατηγορία, έχουμε πέσει τελείω. Πού να πάμε πιο κάτω, ρε φίλε, στη θάλασσα να μπούμε μέσα? Δεν γίνεται. Ισχύει. Αλλά που θα πάει, θα έρθει και ο προστιακό από Αθήνα, θα ολοκληρωθεί, θα πάει μέχρι το Αίγιο και θα έρχομαι δύο φορέ το μήνα στο Αίγιο, να ξέρει. Ενημερώνω. Ενημερώνω. Αγόρι μου, καλώ όρισε. Γεια σα. Τι μου κάνει? Για χαρά εσείς. Λοιπόν, παιδιά, είναι εδώ Διαμάντη ο Γαλανομάτη. Έχει έρθει. Κοίταξε, έχω ένα Αίγιο. Και έχω και νομό Πιερίας, μη μου το χαλάσει και μου πεις είμαι από την Αθήνα. Όχι, είμαι από Κοζάνη, αλλά έρχομαι από Θεσσαλονίκη. Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, σε θέλω, σε πάω, τέλος. Καλώς το να. Ο δικός ήρθες, αεροπορικός ή με τρένο? Με τρένο ήρθα. Με τρένο ήρθες γιατί ρε φίλε δεν έχεις αυτοκίνητο, ε. Τι να κάνω. Τι να κάνεις. Μου έδωσε που μου έδωσε το αφεντικό εμένα άδεια γιατί προσέχει το μωρό. Να κερδίσεις ένα ρε φίλε για να φύγεις πίσω με τα μάτια. Καλό. Να κερδίσω γι' αυτό. Αυτό να κάνεις. Καλή επιτυχία. Πρώτος γύρος αμέσως τώρα. Πρώτος γύρος και παίζει πρώτος ο Δημήτρης από το Αιγαίο. Η κατηγορία μας είναι μαύρη θύελα, όχι? Όχι. Η κατηγορία μας είναι γλυκό. Γλυκό. Καλή επιτυχία, λίγες θερμίδες, φύγαμε. Ένα σύμφωνο για 20 ευρώ. Το σίγμα. Το σίγμα. Ένα μορφόπεδο, πώς την πατήσαμε έτσι? Το γλυκό δεν έχει σίγμα. Διαμαντή, καλή τύχη. Και θα έχεις την τύχη με το μέρος σου από το πρώτο κιόλας γύρισμα. Το μη. Μη. Μπαρούτι. Σήκωσε τον μπαλαντέρ, μπράβο σου. Yeah.
Σου λυπάμαι για αυτό που βλέπω μπροστά μου. Δήμητρα, θα παίξεις και εσύ. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Μυστήρια πράγματα για τη Δήμητρα. Με αυτά θα ξεκινήσουμε. Παίζουμε ένα σύμφωνο. Το TAF. Το TAF. Πήρε 40 ολόκληρα ευρώ, ένα ποσό ασήκωτο, βαρύ, φοβερό. Να στείλουμε χρηματαποστολή, να το κρατήσουμε, να το αποθηκεύσουμε. Αν θέλει να το ρισκάρεις αυτό, κάτσε καλέ. Περίμενε το φίλο σου, περίμενε το φίλο σου. Θα τα πει όμορφα, ωραία. Δεν τα ξηγεί ωραίο άρχοντα, δεν τα λέει ωραία. Τελείωσε, ερωτηματικό. Ή 500 χρεοκοπία. Χάνει 40, κερδίζει 500. Ένα από τα δύο θα σου συμβεί. Το σηκώνει ναι ή όχι. Το σηκώνω, βέβαια. Είδε που είμαι φίλο σου, είδε. Λοιπόν, και να χάσει 40 δεν τη νοιάζει και να κερδίσει 500 τη νοιάζει. Χάσει 40. Okay. Έπρεπε να παίξει, αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα για 40 ευρώ θα ήταν ντροπή να μην έπαιζε. Λοιπόν, το Αίγιο παίζει ξανά. Μπροστά σου έχει 150 ευρώ. Από το Λάμδα. Λάμδα. 150 δικά σου. Μπράβο, Δημήτρη. Για να δούμε. Και θα φέρει τώρα ο Δημήτρης, έφερε μία δωρεπιταγή γαλαξίας και αυτή η δωρεπιταγή θα έρθει στα χέρια σου με ένα σύμφωνο. Το νι. Νι. 100 ευρώ από το γαλαξία και τα ψώνια της ημέρας από το ελληνικό σούπερ μάρκετ με τα ελληνικά προϊόντα. Και στο πεκί. Θα πω το ρο. Ρο. Νο, 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 μένεις με το σούπερ μάρκετ στα χέρια, θα πας με δικά σου λεφτά, διαμαντία, αν το λύσεις, παίρνεις 100 ολόκληρα ευρώ. Όχι, ακόμα δεν το λύνω. Δεν το λύνεις και καλά κάνεις κιόλας. Θα πούμε το κάπα. Κάπα, όπως λέμε, κάτς. Ξαναγυρνά. Ξανά. Το φι. Φι. Ναι. Ξέρεις σίγουρα την πρώτη λέξη. Θα έρθεις να τη συνδυάσεις τώρα με την τελευταία. Αυτό γίνεται. Εκτιμώ. Να, και εγώ μαζί σου, γιατί και εγώ δεν γνωρίζω το γρίφο και έχω βρει ό,τι έχεις βρει κι εσύ. Να πούμε το πι. Όχι, Δήμητρα, δεν έχει λεφτά, αλλά μπορεί να κερδίσει λεφτά, αν το λύσει. Έχεις βρει το γλυκό μας. Ναι. Μπορείς είτε να το λύσεις για 100 που σου δίνω εγώ, είτε να γυρίσεις, μήπως και το μεγαλώσεις αυτό το ποσό. Θα γυρίσω. Πάμε. Λογικό ακούγεται. Περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει έχει. Δεν πειράζει. Εγώ θα στα κάνω πάλι 100. Okay. Το γάμα. Έχει κι άλλο σύμφωνο, σωστά. Μπράβο. Είναι κέρδος. Μπορεί να μην είναι λεφτά, αλλά θα το κουβαλήσεις μαζί σου και στους άλλους γύρους. Πάμε ένα σύμφωνο. Το δέλτα. Δέλτα για να πάρει μία δεύτερη ευκαιρία και θα την πάρει μαζί με άλλα 40 ευρώ. 6,60 σύνολο θα τα κάνω εγώ 100, αλλά η δεύτερη ευκαιρία αργότερα μπορεί να, είναι, να κοστίζει πάρα πολύ. Κλείνουμε το γρίφο για 100 και μία δεύτερη ευκαιρία. Θέλεις. Θέλω. Κανταΐφι με αμύγδαλα. Κανταΐφι με αμύγδαλα. Τέλει. Ευτυχώς που η δεύτερη ευκαιρία σου δίνει τη δυνατότητα να επανορθώσεις. Με το χαμόγελο στα χείλη, πες μου πλέον τη σωστή απάντηση. Κανταΐφι με αμύγδαλο. Εντάξει. Όπως όταν αλλάζει πάλι το ίδιο, 90% ευρώ, αλλά εκεί σε έσωσε η δεύτερη ευκαιρία. Τώρα μεταξύ μας, αν θα μπορούσε να παίξει διαφορετικά, όχι, γιατί δεν είχε χρήματα για να αγοράσει φωνήεντα, οπότε πήρε αυτό το μικρό ρίσκο, παίξαμε, χάσαμε και ξανακερδίσαμε τα ίδια λεφτά που θα χάναμε αν κερδίζαμε ενώ κερδίζαμε ενώ χάναμε. Καλό. Ωραίο. Τουλάχιστον πήρε κάποιος κάτι από αυτό το γύρο, γιατί πάμε στον δεύτερο που παίζει πρώτος, ο Διαμαντής. Μία κατηγορία για το Διαμαντή μας. Εφιολόγημα. Εφιολόγημα, μία εξυπνάδα. Πάμε να τη βρούμε, Διαμαντή μου. Να πούμε το TAF. 30 και 30, 60 και 30, 90 και 30. Όπα, ρε μεγάλε, ήρεμα, ήρεμα. Φτάνει, σταμάτα. Όπα, 2, 10. Γυρίζουμε. Το μη. Μακεδονία. Όχι. Όπα, όπα, όπα. Δήμητρα.
να χάσεις τη σειρά σου. Μην βλέπεις ότι λέει χρεοκοπία εκεί. Δεν έχεις λεφτά να χάσεις. Οπότε χάνεις μόνο τη σειρά σου. Φίλε μου, Δημήτρη. Ένα δωρεάν φωνή. Σήκωσέ το από το τροχό της τύχης, σε παρακαλώ. Για πες μου, ποιο θέλεις να είναι αυτό. Το όμικρον. Το όμικρον θέλουμε. Πόσο έχουμε, 4, 5, 6, μπράβο. Ωραίο. Καλή επιλογή. Λεφτά δεν βγάλαμε, αλλά δεν χάσαμε και 100 ευρώ. Οπότε, μπράβο σου, γύρισε. Και τώρα οπωσδήποτε να μου πετύχεις ένα σύμφωνο. Οπωσδήποτε. Από το σίγμα. Αν έχει έστω και ένα, σηκώνεις το επί δύο. Και το σηκώνεις και από εδώ και πέρα διπλασιάζεις ό,τι βγάζεις. Βγάζε και διπλασίαζε. Έλα! Ναι! Θα πω το μη. Αν έχει ένα, είναι 200, δηλαδή 400. Αν έχει δύο, είναι 400, δηλαδή 800. Αν έχει κανένα, φίλε, δεν το πιστεύω. Έλα τώρα. Θα μου πει τι φταίει και εσύ και σου φωνάζω. Συγγνώμη. Δεν το ήθελα. Ήθελα να του πω, ρε παιδί μου, ότι το είπε εσύ το μη πριν από λίγο και δεν σε άκουγε. Ήταν σε άλλο. Το μυαλό του ταξίδευε. Δυστυχώς για τον Δημήτρη, ευτυχώς για σένα. Άλλη μια χρεοκοπία στο παιχνίδι μας. Το γύρο μας κιόλας, Δημήτρα. Είδες, δεν φέρνεις μόνο εσύ. Να, και οι άλλοι. Θα πω το ρο. Όχι. Δημήτρη μου, έχεις ακόμη το επιδείο. Καλό αυτό για σένα. Θα τριτώσει το κακό. Τρίτωσε. Τρίτωσε το κακό. Τρίτωσε το κακό. Μπράβο μας. Ο χειρότερος γύρος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χάσαν όλοι. Πάμε από την αρχή. Άντε να δούμε. Α, τέλεια. Βγάλε φωνή, βγάλε. Άντε να αλλάξει λίγο η μοίρα μας. Έλα. Το κάπα. Κάπα. Κατερίνη. Άγια σου, αυτό είναι. Δημήτρη, ακόμη και αν χάσεις τη σειρά σου, ξαναπαίζεις, αλλά όχι μόνο δεν χάνεις τη σειρά σου. Φέρεις και ένα ποσό, πάμε. Το λάμδα. Το λάμδα, το μικρότερο ποσό είναι αυτό, το 20. Το πήρες και γυρίζεις ξανά. Εκεί, όχι. Το γάμα. Μπράβο σου, 80 ευρώ. Δυστυχώς δεν μπορείς ούτε να αγοράσεις φωνήτα. Θέλω να ξαναγυρίσεις, επιβάλλεται να ξαναγυρίσεις. Ψάχνουμε κάτι καλύτερο. Να, σαν μία δωρεπιταγή από τον Γαλαξία. Αυτό το θέλουμε. Θα πω το πι. Όχι, και εδώ ξαναπαίζεις ωστόσο χάρη στη δεύτερη ευκαιρία που πήρες πριν από ένα λεπτό. 50. Το νι. Το νι. Ωραία. Δημητρά. Ορίστε. Έχει φτάσει στα 230. Δεν είναι πολλά, αλλά με την κατάρα που μας έχει χτυπήσει αυτό το γύρο χρεοκοπούν ο ένας μετά τον άλλον, μου φαίνεται φοβερό ποσό. Νομίζω ότι θα αγοράσω ένα φωνήεν, το Α. Σίγουρα το Α έχει δώσει λύσεις. Εδώ έχει αποκαλύψει ολόκληρη η λέξη. Αλλά έχει 130 ευρώ. Αν μου δώσει άλλα 100, θα μείνει με 30 και μετά θα παρακαλώ στο αφεντικό σου να σου δώσει υπερορίες. Θα γυρίσω. Θα πω το ξύ. Το ξύ. Ωραίο γράμμα. Πολύ ωραίο γράμμα για να το λες όταν έχουν τελειώσει όλα τα υπόλοιπα. Έλα, Δημήτρη. Θα πω το δέλτα. Diamond. Μάλιστα. Diamond, έτσι, φοβερά πράγματα. Έχω, έλα, πάρε, πάρε. Έχω δύο σύμφωνα στη Δημήτρη, ένας, έλα, πάρε, πάρε. Ωραία. Το πρώτο που θα πω θα είναι το θήτα. Και το δεύτερο. Το δεύτερο δεν το σκέφτηκα ακόμα, αλλά θα πούμε το ζήτα. Πρέπει να βρούμε ένα από τα δύο για να συνεχίσεις. Θήτα έχουμε. Έχουμε, άρα όπως και να έχει συνεχίζεις. Σήκωσε το δεύτερο σύμφωνο από το τύχης και τώρα θα μάθουμε αν υπάρχει και το ζήτα, όπως λέμε, ζωνάρι. Όχι, αλλά εσύ ξαναπαίζεις. Αλλά τώρα δεν ξαναπαίζεις. Και η παίκτρια με τα περισσότερα χρήματα στον πιο καταστροφικό και μαύρο γύρο του σημερινού μας παιχνιδιού, τον δεύτερο, παίζει τώρα, είναι η Δήμητρα. Όχι. Ουφ. Τα χειροκροτήματα είναι από τα αφεντικό σου, να ξέρεις. Είμαι σίγουρη. Θα πω το χ. Το χ. Αυτό υπάρχει.
180 ευρώ. Δεν υπάρχει άλλο σύμφωνο. Θα το λύσω. Το λύνουμε. Πάμε για 180. Το καλό γούστο είναι το αντίθετο της τέχνης. Το καλό γούστο είναι το αντίθετο της τέχνης. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Πικάσο καλός ήταν. Κάτι έλεγε. Αν αναλογιστείς πόσα βγάζουν αυτοί που τώρα με τα θάνατον πουλάνε Πικάσο, έτσι, καλός ήταν. Ήταν. Τρίτος γύρος. Δήμητρα, πρέπει να μιλήσουμε με τα αφεντικό σου για το θέμα της αύξησης. Τώρα που είσαι εδώ. Επιβάλλεται. Θέλω να το αναλάβω εγώ αυτό προσωπικά, μιας και τώρα με έχεις φίλο. Αλλά πρέπει και εσύ να με βοηθήσεις λίγο. Για να κάνω εγώ το deal με το αφεντικό, θα πρέπει να έχουμε κάτι να προσφέρουμε κι εμείς. Για παράδειγμα, εάν γυρίσετε πίσω στην Κατερίνη και τους πας με το αυτοκίνητό σου το καινούριο, τον Nissan Juke, παίζει αύξηση. Παίζει. Παίζει, στο λεπτό. Βλέπω εγώ πίσω και λέω αφεντικό, αφεντικό, εγκρίνεις. Είπε ότι αν πάρεις αυτοκίνητο, θα συζητάμε για την αύξηση. Οπότε κανόνισε. Λοιπόν, παίζει πρώτη κατηγορία. Η κατηγορία είναι ανθρώπινο σώμα. Ανθρώπινο σώμα, κάτι που βρίσκουμε μέσα στο ανθρώπινο κορμί. Είναι δύο λέξεις, Βάλια. Ψάχνουμε δύο πράγματα μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Ψάχνουμε δύο πράγματα. Λέω το πι. Το πι. Τέλειο. Ωραία. Κανένα από τα δύο μέρη του σώματος δεν έχει πι. Δημητρή. Το σίγμα. Ναι, υπάρχει ένα. Το μη. Το νι. Μπράβο. Τα ψώνια της ημέρας έρχονται από το Γαλαξία, λέγε. Από το ρο. Ρο. Ρουλεμάν. Μπράβο, 100 ευρώ για σένα. Σήκω, σε παρακαλώ, τι δωρε επιταγή. Αγοράσω το όμικρον. Θα γυρίσω. 20 ευρώ. Από το ΤΑΦ. Το ΤΑΦ είναι έτοιμος, όμως πάντα οπλισμένος, να πει γράμμα. Λέει ένα διπλό γράμμα, δυστυχώς, μόνο για 20 ευρώ, άρα 40. Ανθρώπινο σώμα η κατηγορία μας και 50 ευρώ για το... ΚΑΠΑ. ΚΑΠΑ, ξέρεις την πρώτη λέξη. Ναι. Πολύ ωραία, φάνηκε. Άρα δεν ξέρεις άλλο γράμμα στο γρίφο μας. Όχι ακόμα. Τέλειο. Τι κάνουμε, ό,τι θέλεις, πάμε. Και τώρα θα μάθεις σίγουρα γράμμα για τις εικόνες στο detective. Παρακαλώ, ο detective στα χέρια σου και πες μας ποιο κουτάκι θέλεις να ανοίξει. Θέλω το πρώτο γράμμα, τις δεύτερες λέξεις. Ωραιότατα. Μακάρι να είναι και διπλό ή τριπλό. Μακάρι. Είναι το α, δεν μπορεί. Τετραπλό. Καλό. Μπράβο. Γυρίζω. Ο Δημήτρης ψάχνει τη δεύτερη λέξη και είναι και πολύ άνετος πια. Θα πω το φι. Μπράβο. Δεύτερη ευκαιρία. Είπε το τελευταίο σύμφωνο και θα μου λύσει το γρίφο στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα, φαντάζομαι. Κύτταρα εμοσφαιρίνη. Κύτταρα εμοσφαιρίνη. Μπράβο. Και έτσι με αυτά τα 360 ευρώ ο Δημήτρης συν τα 100 που είχε βγάλει το ξεκίνημα του παιχνιδιού μας, φτάνει τα 460, ωστόσο είμαστε ακόμη πάρα πολύ χαμηλά. Η Δήμητρα έχει βγάλει 280 ευρώ και ο φίλος μου, ο Διαμαντής, δεν έχει καταφέρει να εισπράξει. Είμαστε νωρίς ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Μπορούμε να περιμένουμε και να δούμε τα ποσά να μεγαλώνουν πάρα πολύ και ίσως κάποιος δεν φύγει με ποσό μόνο από εδώ, αλλά φύγει με το κλειδί στο χέρι και τον Nissan Juke 1.600 κυβικών 112 αλόγων. Κλιμιντρίζει ήδη. Είσαστε έτοιμοι για την επόμενη λεξομαχία μας? Έτοιμοι. Πάμε για την κατηγορία. Η κατηγορία είναι πρόσωπο της τηλεόρασης. Πρόσωπο της τηλεόρασης, παρακαλώ.
Χατζηθεοδόρου δεν βγαίνει. Πάμε. Δεν είναι βάλια Χατζηθεοδόρου. Κάτι άλλο πρέπει να βρείτε. Πες το, Δήμητρα. Νίκος Αλιάγας. Νίκος Αλιάγας. 200 ευρώ για σένα. Μπράβο, Δήμητρα, ανεβαίνεις. Και ουσιαστικά έφτασες στον Δημήτρη, διότι ισόπαλησαστε. Τώρα εγώ έτσι το λέω, όταν έχετε 20 ευρώ διαφορά. Εσύ είσαι πρώτη με 20 ευρώ διαφορά. Αλλά στην ουσία είστε ισόπαλοι με τον Δημήτρη. Μπήκαμε δυνατά. Μετά τις διαφημίσεις περιμένω και το διαμαντί να μπει και αυτός στο χορό των χρημάτων. Εδώ είμαστε και πάλι μετά την μικρή διακοπή. Γυρίζουμε σε ένα παιχνίδι που χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχω τρεις παίκτες που έχουν κάνει τα χιλιόμετρά τους για να φτάσουν μέχρι εδώ. Έχουν έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα και από την Κεντρική Ελλάδα, από την Κοζάνη, από την Κατερίνη μακρύ για άλλο εκεί πέρα και ο φίλος μου Δημήτρης από το Αίγιο. Έχουν κάνει τα χιλιόμετράκια τους. Θα διαλέξει κατηγορία η Δήμητρα, γιατί πριν τις διαφημίσεις έλυσε μία λεξομαχία. Και ενώ είναι ισόπαλη με τον Δημήτρη πρακτικά, με 20 ευρώ διαφορά, έχει αυτό το μικρό αβαντάζ. Μου είπες ότι δουλεύεις σε ταξιδιωτικό γραφείο, οπότε κάποιες κατηγορίες που συσχετίζονται με αυτά ίσως να σε βόλευαν, έτσι δεν είναι? Ίσως. Άκου τώρα ποια από τις τρεις μπορεί να συνδυάσεις με αυτά που σου αρέσουν. Η πρώτη κατηγορία είναι θεατρικό έργο, καμία σχέση με τα ταξίδια. Η δεύτερη είναι οδή και λεωφόροι, έχει σχέση αλλά με τα ταξίδια στην Ελλάδα. Και η τρίτη είναι ξένες σειρές που εδώ ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να το συνδυάσεις με τις γνώσεις γύρω από τη γεωγραφία και τον τουρισμό. Θα πάρω το τελευταίο, τις ξένες σειρές. Ξένες σειρές αμέσως τώρα στο γύρο νούμερο 4. Και με την κατηγορία που μας ζήτησε η Δήμητρα που είναι ξένες σειρές. Πάμε μία στον πίνακα παρακαλώ. Α, δεν είναι μία. Είναι δύο. Δύο. Τις πρώτες δύο σειρές υπάρχει η μία ξένη σειρά και φυσικά η δεύτερη είναι στο τέλος του γρίφου μας. Το πει. Το αγαπώ, αλλά όχι. Πώς το έχεις πει το πει? Πολλές. Πολλές. Κάθε έχεις φορά. Έχεις πετύχει έστω και μία. Καμία. Αλλά επιμένω. Γιατί αφού βλέπεις ότι σε χαλάει. Επιμένουν οι κα, λένε. Τρομερό. Έλα, Δημήτρη μου. Θα πω το σίγμα. Έλα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, Δημήτρη μου. Σηκώνεις τον detective. Το πρώτο κουτάκι της πρώτης λέξης. Πριν πέτυχες το α και ήταν πολύ ωραίο, τώρα πέτυχες το μ που είναι επίσης ωραίο, γιατί υπάρχει κι άλλη φορά, κι άλλες φορές, και σου δίνει 160 ευρώ. Θα στα ανοίξω ανάποδα και θα ξαναδείξω. Όπως θέλεις, Βάλια μου. Έχεις χιλιάδες τρόπους για να ανοίγεις τα γράμματα. Βες. Με το δικό σου στυλ, 200 ευρώ. Γυρίζω. Το κάπα. Ναι. Ξαναπαίζεις, παρότι έχασες τη σειρά σου. Σε έσωσε δεύτερη ευκαιρία. Αλλά για να πάμε από το κακό στο χειρότερο, χάνεις και τα λεφτά σου. Οκ, το ξεπερνάμε. Διαμαντή, κάνε τους αναχωρητικές. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή δεν έχεις λεφτά, ένα να μπεις και εσύ. Έλα, Διαμαντή μου. Καλά, τόσο ξεσηκωμό. Κάναμε εμείς για 20 ευρώ. Τόσο ξεσηκωμό. Ας πούμε το λάμδα. Ωραία. Όχι. Ήταν για 20 ευρώ μόνο. Γι' αυτό. Μάλιστα. Πρωτοπόρε, είσαι έτοιμη. Λοιπόν, βέβαια. Για να κάνουμε μια τουριστική κουβέντα για να τσεκάρω πόσο καλή είσαι στη δουλειά. Θα το πάμε σιγά-σιγά. Παίρνουμε ένα γράμμα πρώτα. Το ταφ. Το ταφ, παρακαλώ. Ταλίν, Εστονία. Στέλνετε από την Κατερίνη. Ναι. Και εκεί. Τρία κατοστάρικα φτάνουν για Ταλίν. Όχι. Ξανά.
Με 40 δεν πας ούτε μέχρι το αεροδρόμιο. Τονί. Οκ. Με 80 κάτι γίνεται. 3,80 σύνολο. Γυρίζω. I'm sorry. Δημήτρη. Από το ρο. Ούτε. Να η στιγμή του διαμαντή. Φέρε το καλό, το καλό, το καλό. Το καλό. Έφερες 20 πριν, ήσουν στεναχωρημένος, τώρα για 50 καλύτερα. Θα πούμε το ζήτα. Το ζήτα. Ναι, ωραίο. Ζόρικο γράμμα το ζήτα. Μπράβο που το βρήκες. Ξένες σειρές. Γάμα. Λίγο κουτουρού μου το πες. Εντελώς. Φάνηκε. Δήμητρα. Θα πω το θήτα. Το θήτα, να ξέρεις, είναι το τελευταίο σύμφωνο που υπάρχει σε αυτό εδώ το γρίφο. Χρήματα για φωνή, ενταβάλια. Έχουμε. Έχουμε 420 ευρώ. Έχουμε. Εκτός αν το έχεις λύσει, θα πάρεις όλα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη για το τελευταίο. Οπότε θα αγοράσω ένα φωνήεν. Και θα πω το α. Θέλει να μην την πατήσουμε στην τελευταία λέξη. Εμφανίστηκε το α. Νομίζω ότι, εντάξει, το ψιλοφανταζόσου ναι. Ότι υπάρχει αυτό. Αλλά θέλω να μου πεις μετά από τα τόσα α που εμφανίστηκαν. Είμαστε σε θέση να λύσουμε το γρίφο. Θα τον λύσουμε. Δεν είμαστε. Θα τολμήσουμε, λοιπόν. Θα τολμήσω, ναι. Ωραία. Πάμε για την πρώτη σειρά που είσαι σίγουρη. Μαθήματα ανατομίας. Okay, εδώ θα πούμε ότι είσαι ολόσωστη για να μην υπάρχει αγωνία. Μιλάμε για τον Grey's Anatomy, μια καινούργια σειρά, μόνο 12 σεζόν 13. Πάμε όμως στην τελευταία σειρά, που είναι η δεύτερη. Τελευταία σειρά στο γρίφο, που είναι η δεύτερη σειρά του γρίφου. Έτσι. Νοσοκόμα Τζάκι. Νοσοκόμα Τζάκι. Το έχεις ακούσει, το έχεις δει ή το λες στην τύχη. Στην τύχη. Δεν ήταν. 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 Είναι δύο σειρές ιατρικές, επαφερτώσει γυρισμένες μέσα σε νοσοκομεία. Όσες είναι 14 σεζόν, έχασα την τελευταία γι' αυτό. Δεν έχω προλάβει, δεν με αφήνετε. Κάθε μέρα τροχώ τη τύχη γλωπτρότερα, γλωπτρότερα τη τύχη. Τροχώ, δεν γίνεται. Κάθε μέρα εγώ να βρω τα κενά μου. Κι εγώ, ναι, κάτι να γίνει. Η Δήμητρα λοιπόν ανεβαίνει. Και πλέον έχει ένα μικρό προβληματισματάκι της τάξεως των 340 ευρώ. Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό, αλλά είναι προβάδισμα. Πέμπτος γύρος, ετοιμάσου, παίζεις τελευταία. Κατηγορία. Η επόμενη κατηγορία είναι θεατρικό έργο. Ένα ξένο θεατρικό έργο, το οποίο θα ψάξει πρώτος ο Δημήτρης. Από το σίγμα. Σαμπάνης. Όχι. Διαμαντή. Ο μόνος παίκτης χωρίς λεφτά. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει αμέσως τώρα. Δύο σύμφωνα. Ωραία. Θα πω το κάπα. Περίμενε λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει. Σήκωσε το ένα συν ένα και χωρίς κανένα φόβο, πες μου και το δεύτερο και αν υπάρχει, ίσπραξε ακόμη 40 ευρώ. Το ταφ. Δεν υπάρχει, λυπάμαι. Δήμητρα. Για 50. Το πι. Παιδιά, μισό λεπτό πριν αποκαλύψουμε αν υπάρχει πι ή όχι. Είναι η τέταρτη φορά που το λέει ως πρώτο γράμμα και έχεις μέχρι στιγμής 0 στα 3, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. Σωστά. Θα αλλάξει η μοίρα αυτού του κορτσιού. Αμήν, Παναγία μου. Άλλαξε! ναι. Άλλαξε, τι θέλει. Και πήγε να αλλάξει τελείως η μοίρα σου, αλλά... Το ρο. Ροβανιέμι. Άλλος προορισμός που ακούς συχνά, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να σου φέρει και χρήματα τώρα, Δημήτρη μου. Από το λάμδα. Λόγκος. Ωραία. 90 ευρώ δεν είναι αρκετά για να κάνεις τίποτα άλλο παρά να γυρίσεις τον τροχό της τύχης. Το νι. Ωραία, μπράβο, Δημήτρη, 2,40.
εκεί στα μικρόποσά σου, έλα. Το μη. Αν και το 50 δεν είναι κακό. Όταν υπάρχει είναι καλό. Διαμαντί. Ευκαιρία για 300 γρήγορα ευρώ. Το θήτα. Το θήτα σου ήρθε. Μπράβο, καλή έμπνευση στις 20 λεπτά επιταγή του 900. Ερευνητικά ωραία έφυπλα. 900.gr είναι η ιστοσελίδα, να ξέρεις. Δεύτερη ευκαιρία. Το γάμα. Μπράβο σου για δύο λόγους. Πρώτον, βρίσκεις το γράμμα που ψάχναμε πιο πολύ από κάθε άλλο, νομίζω. Δεύτερον, έχεις άλλη μία ευκαιρία στη φαρέτρα σου. Τρίτον, λύνεις το γρίφο σε 5 δευτερόλεπτα. Πολύ αληθινό για να είναι καλό. Πολύ αληθινό για να είναι... καλό. Την τύχη, έτσι. Όχι, εντάξει, έβγαινε λίγο, αλλά... Όχι, ενώ δεν το ξέρεις. Είναι του Ζος Μπενασό, δεν το ήξερες όμως. Να και τρίτος παίκτης στο παιχνίδι μας. Κοιτάξτε τις διαφορές. 60 ευρώ διαφορά ο Δημήτρης από τον Διαμαντή και 340 ευρώ διαφορά η πρωτοπόρος Δήμητρα από τον Δημήτρη. Και άλλος γύρος τώρα. Έχει μείνει μία κατηγορία από τις τρεις που αρχικά είχαμε αναφέρει και αυτή είναι... Οδοί και λεωφόροι. Οδοί και λεωφόροι. Θα βοηθήσω για να πω ότι και οι τρεις δρόμοι βρίσκονται στον Βόλο. Διαμαντή, ξεκινάς. Ωραία. Δεν ξεκινάς. Ωραία. Καλά. Αλλά έχεις δεύτερη ευκαιρία, οπότε μπορείς να ξαναπαίξεις αμέσως. Έλα. Τι θα γίνει, ρε φίλε, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Ας πούμε το νι. Το νι. Νταούλια. Μπράβο. Δεύτερη ευκαιρία ξανά. Καλό. Το φέρνω να το χάνω. Ξαναπαίξε. Ναι, όχι ρε παιχτάρα μου. Έλα, πες μου για 20. Το κάπα. Το κάπα το έχουμε. Ούτε το κάπα. Έλα ρε φίλε, τι άτυχο ξεκίνημα ήταν αυτό. Πάμε. Η οποία μπορεί να μην είναι από το Βόλο, αλλά μόλις με ένα γράμμα τυχαίο, μπορεί να πάρει 500, 1000, 1500, γιατί όχι και 2000, σου το εύχομαι, σε ακούω. Πέτρο, μάντεψε. Το πει. Παιδιά, εδώ έχει σημασία, έχει πει το γράμμα που είναι καταραμένο για την ίδια. Πει. Όχι! Όχι! Άστο το ρημάδι, μωρέ! Μια γάτα μαύρη! Πέντε φορές το είπες, μόνο μία σου κατσέ! Τι θέλω! Ακούς! Παίξε, Δημήτρη. Ναι, 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 ναι! Ναι, ψυχία, μη χαιρόμαστε, τα είδαμε πριν πώς γίνονται. Πάμε να χαρούμε μία και καλή με τη γραμματάρα που θα μας πει τώρα ο Μίτσος. Θα πω το σίγμα. Σίγμα, Μίτσο! Ναι! 2.000 ευρώ στα χέρια σου! Έτσι είσαι όταν παίρνεις 2.000. Όταν χάνεις 2.000 πώς είσαι. Δεν τα έχω πάρει ακόμα. Α, δεν τα έχει πάρει ακόμα. Σωστά. Εντάξει. Ωστόσο, έχεις 2.000 στην τσέπη τώρα. Αγοράσω. Το α. Λοιπόν, ωραία. Το τέλειο γύρισμα για τον Δημήτρη συνοδεύεται για το τέλειο φωνήεν για αυτό το γρίφο. Θα πάρω και το όμικρον. Ναι. Και προφανώς ξέρεις τον πρώτο από τους τρεις δρόμους του Βόλου. Πάμε να βρούμε για τους άλλους δύο. Από το λάμδα. Παίρνεις μία δεύτερη ευκαιρία και αυτό είναι καλύτερο και από τα ποσά που ελπίζεις να φέρεις, γιατί το μεγάλο το ποσό το έχεις φέρει ήδη εσύ. Από το μη. Ωραίο. Τι λες τώρα, Δημήτρη. Να αγοράσω το ύψιλον.
Είσαι τυχερός που έχεις δεύτερη ευκαιρία, αλλά είδες πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί η δυνατότητα να εισπράξεις το μεγάλο ποσό που έχεις στα χέρια σου. Παρακαλώ, θα συνεχίσεις με φωνή εν ή με σύμφωνο. Αγοράσω το γιώτα. Το γιώτα. Ωραία. Δεν άλλαξε κάτι, την πρώτη λέξη έτσι κι αλλιώς την ξέραμε. Θα γυρίσω. Από το γάμα. Βάι. Είναι 1.660 ευρώ τα οποία μένουν μετέωρα. Διαμαντή, ξέρεις κάποιον από τους άλλους δύο δρόμους? Νομίζω ότι ξέρω, ναι. Τον τελευταίο. Παρακαλώ, παίξε. Α, πούμε το Δέλτα. Τέλειο. Θα πω το ψι. Ίσπραξε άλλα 100 ευρώ. Ωραία. Και θα ξαναγυρίσω. Ωραία. Η δεύτερη λέξη σε ζορίζει. Η δεύτερη, ναι. 30 ευρώ για να βρεις ένα σύμφωνο. Ωραία. Τάφ. Τάφ. Τώρα σε ζορίζει. Καθόλου. Καθόλου. Εάν λύσεις το γρίφο, θα περάσεις στην δεύτερη θέση. Κλείνοντας το όμως, δεν παίρνει 1.660 ο Δημήτρης. Σε καταλαβαίνω ό,τι και να πεις. Νομίζω θα το λύσω, ναι. Σέβομαι. Ιάσονος, Δημητριάδος, αναλήψεως. Και εδώ ο Διαμαντής αλλάζει τη μορφή του παιχνιδιού ξανά. Παραμένει πρώτη βεβαίως η Δήμητρα, αλλά ο Διαμαντής με αυτά τα χρήματα κατάφερε να την πλησιάσει. Είναι 6,70 ο Διαμαντής, 800 η Δήμητρα, 4,60 ο Δημήτρης που είχε την ευκαιρία να εισπράξει περισσότερα από 1.500, αλλά δεν τα κατάφερε χάρη σε λανθασμένες επιλογές γραμμάτων. Μεταξύ άλλων και ένα φωνή, λάθος ήταν το ύψιλον, μάλλον αυτό σου κόστισε περισσότερο. Εδώ δεν είναι θέμα επιλογών, είναι θέμα ταχύτητας πλέον, διότι έχουμε την τρίτη λεξομαχία. Η κατηγορία είναι πολιτικός του 21ου αιώνα. Πολιτικός του 21ου αιώνα. Πήγατε να πατήσετε για κάτι άλλο, αλλά τελικά ήταν κάτι άλλο. Δημήτρη, Διαμαντή, συγγνώμη, ποιο ήταν αυτό? Ντόναλντ Τούσκ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Φαντάζομαι ότι κρατήθηκε τελευταία στιγμή η Δήμητρα. Ήταν έτοιμη να τον μπουμπονίσει τον Τραμπ και μετά σου λέει: οπ, το παίρνω πίσω. Λοιπόν, μπράβο σου γιατί συνεχίζεις το κρεσέντο και χάρη στο κρεσέντο το 3 στα 3 συνεχόμενα από 0. Πρώτος με 870 ευρώ ο κύριος Διαμαντής. 70 ευρώ πίσω είναι η Δήμητρα που είναι ισόπαλη με τον Διαμαντή, γιατί μόνο οι λύσεις των γρίφων δίνουν 100 ευρώ. Ο Νόκιο Δημήτρης δεν είναι μακριά, 4,60 και μετά τις διαφημίσεις που θα έχουμε τελευταίο γύρο, παιδιά, έχουμε μόνο 200 ευρώ μπόνους, 100 ευρώ τη λύση. Μάνι, μάνι και οι τρεις είστε σχεδόν ισόπαλοι. Καλά, με τέρμπι. Μας δίνει ένα πολύ ενδιαφέρον φινάλε. Ένα φινάλε που θα μας οδηγήσει αφενός στο μεγάλο μας δώρο, τον Nissan Juke, το αυτοκίνητο των 25 χρωμάτων. Τις βασικές παραγγελίες και άλλα 25 με τις διχρωμίες και τις τριχρωμίες που εσείς θα διαλέξετε. Αυτά τα λέω για τα παιδιά που μπορεί να φύγουν με αμάξι από εδώ. Εσείς μου λέτε συνέχεια, άρε Πέτρο να ήμουν εκεί και να παίζα. Εγώ δεν παίρνεις εμένα εκεί που τα βρίσκω, δεν τα βλέπουν οι άλλοι. Έλατε, σε προκαλώ, έλα. Δεν ξέρεις πώς, ακόμα δεν μάθατε. Τσάπα δουλειά κάναμε παλιά. Δεν έμαθα κανείς, πες τα καλά, δυνατά. Λοιπόν, για να έρθετε να παίξετε κι εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Αυτά τα ωραία, όμορφα απογεύματα με τον τροχό της τύχης. Τώρα βάλει άκρο να δεις τι έχω πάθει. Έρχομαι εκεί να στα πω. Έλα εδώ να στα πω, να μοιραστούμε τη διαδρομή, πρέπει, παιδί μου. Εντάξει. Λοιπόν, άκου το να δεις τι έχω πάθει.
Πριν τις διαφημίσεις, δεν είπαμε να δηλώσουν συμμετοχή ο κόσμος. Ναι. Σήμερα έγινε κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει και τώρα με ενημερώσανε οι άνθρωποι της παραγωγής και της εκπομπής. Έχουν πάρει τηλέφωνο και έχουν πει: παιδιά, θα θέλαμε να δηλώσουμε συμμετοχή στον τροχό της τύχης. Στα τηλέφωνα μας έδωσε η Βάλια. 211-187-8090, έτσι. Ναι, ναι. Και λέει: για να μην παίρνουμε και δεύτερη φορά τηλέφωνο, μπορούμε να δηλώσουμε και για τον Globetrotters για του χρόνου. Είστε καλά. Ρε, είστε τρελοί, ρε. Εγώ θα πάω του χρόνου. Πέτρος, το λέω. Με το καλό να αυτό μόλις ξεκινήσει. Θες να πας όντως στο γύρο του κόσμου, Globetrotters. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πρέπει πάλι να παρουσιάσω, μπορώ να πάω εγώ. Δεν γίνεται ο παρουσιαστής να πάει, όχι. Όχι. Εσύ πρέπει να μας δίνεις αποστολές. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Να πάτε όπου θέλετε, άμα δεν πάω εγώ. Τι κάθομαι και αγχώνομαι. Τι κάνω εγώ τον κακό, κατάλαβες, για να πηγαίνουν οι Βάλιες ταξίδια. Κατάλαβες, ταξίδια θα πάνε ο Διαμαντής, η Δήμητρα, ο Δημήτρης σίγουρα, γιατί ένας από τους τρεις θα φύγει φορτωμένος. Και το διευκρινίζω. Μπορεί να έχει 870 ο Διαμαντής, 800 η Δήμητρα, 460 ο Δημήτρης, αλλά επειδή παίρνουμε τελευταίο γύρο με μπόνους και τα συναφή, όλοι έχουν την πιθανότητα με πολύ λίγα λεφτά, για την ακρίβεια ο Διαμαντής και η Δήμητρα χωρίς λεφτά, να λύσουν το γύρο και να είναι πρώτοι. Ο Δημήτρης θέλει κάτι ψιλικοκό, το οποίο είναι ένα μικρό ποσό, κάνα πεντάρικο, κάτι τέτοιο για να περάσεις πρώτος, εάν λύσεις τον τελευταίο γρίφο. Μετά υπάρχει τρόπος να ταξιδέψετε. Δίνετε τα λεφτά στη Δήμητρα, τα δίνετε στο αφεντικό της που έχει ταξιδιωτικό γραφείο και πάτε όπου θέλετε. Τελευταίος γύρος. Κατηγορία. Τι κατηγορία, είναι παιδικά παιχνίδια. Παιδικά παιχνίδια, αυτά τα δύο, τρία παιδικά παιχνίδια θα κρίνουν, Διαμαντή μου, τώρα τον φιναλίστ. Καλή τύχη σε όλους, ξεκινάμε. Πρώτο σύμφωνο. Το σίγμα. Όχι. Και πέφτει από την πρώτη θέση. Και αυτή τη στιγμή περνάει αμέσως δεύτερος. Γιατί πρώτη είναι η Δήμητρα. Βλέπετε πώς αλλάζει το παιχνίδι. Γυρίζω. Βεβαίως. Δραματική εξέλιξη, δεν υπήρχε το σίγμα, παρακαλώ, σε κανένα από τα τρία παιδικά παιχνίδια. Το ταφ. Δεν είπες το πι. Με κούφανες, αλλά καλό σου έκανε, γιατί υπάρχει δύο φορές. Ξαναπέζεις. Το πι. Το είπε τώρα. Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Δεν το έχω ξαναδεί, παιδιά. Ένα στα έξι. Έλα μου τη γάτα, σε παρακαλώ. Στη ζητάω, δηλαδή. Είναι η δεύτερη φορά σε έξι σεζόν που δίνω σε άνθρωπο γάτα. Επειδή την κέρδισε. Μπορεί να έχει φέρει τρεις χρεοκοπίες το λιγότερο. Έλα. Ευχαριστώ. Και τώρα. Θέλετε να τα βάλουμε κάτω. Δεν τα βάλουμε. Κάθε γύρισμα, Δημήτρη, μετράει. Φέρε ένα τρεψήφιο και είσαι πρώτος. Πάμε. Και πάει να φέρει κατοστάριο μπαγάσας και το έφερε. Πάμε το γράμμα σου. Θα πω το μη. Μη. Ένα. Τι έμεινε, φίλε, τίποτα. 760. Ας πάμε για τα 40 και βλέπουμε το συζητάμε το θέμα μας. Θα πω το λάμδα. Λάμδα. Δεν είναι 40, είναι παραπάνω, είναι 120. Και αν τελείωνε τώρα το παιχνίδι μας, θα ήσουν πρώτος. Αν τελείωνε τώρα το παιχνίδι μας. Ωστόσο, δεν τελειώνει τώρα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μπορεί να προηγήσει με 10 ευρώ. Αλλά προηγήσε. Θα το σηκώσω. Έρχομαι γιατί αυτό που είπες, να πω και την αλήθεια μου, δεν το περίμενα. Όχι ότι είναι κακή σκέψη. Αν σηκώσεις το θαυμαστικό, μπορεί να βρεις jackpot και είσαι που είσαι πρώτος, να διπλασιάσεις και τα χρήματά σου και να φτάσουμε κοντά 2.000. Αν όμως κάτω από το θαυμαστικό υπάρχει χρεοκοπία, επιστρέφεις στην τρίτη θέση, κάνεις το σταυρό σου και περιμένεις να ξαναχάσουν ο Διαμαντής και η Δήμητρα. Όλα για όλα. Όλα για όλα. Κάποιος θα έλεγε όλα ή τίποτα. Αιγείο, παίξαμε και χάσαμε. Και μπορώ να πω ότι με εξέπληξε λίγο αυτή σου η απόφαση, διότι είχες περάσει πρώτος και πηγαίνοντας λίγο περισσότερο εκ του ασφαλούς, ίσως να το πήγαινες λίγο πιο γλυκά. Πήγες απότομα, κουτούλησες στον τοίχο με τοπική. Ξανά τρίτος, ξανά πρώτος, ο Διαμαντής! Για να δούμε.
Το νι. Άλλο ένα γράμμα εκτός. Αλλά δεν μπορεί να πάρει φωνή. Οπότε γυρίζουμε. Οπό, τι πάει να γίνει τώρα εδώ. Είσαι πρώτος όπως και να έχει, αλλά τα 500 δεν ενοχλούν κανέναν, ποτέ δεν ενόχλησαν. Ωραία. Το γράμμα. Το κάπα θα πούμε. 1500 ευρώ σηκώνεις τώρα μέσα από τον τροχό. Και τώρα, ό,τι και να κάνεις, αγοράζεις ή γυρίζεις, δεν πρέπει να χάσεις. Ωραία. Θα πούμε το α, θα αγοράσουμε το α. Και θα γυρίσουμε 2 α. Ωραία. Θα αγοράσουμε κι άλλο ένα... το όμικρον. Μπράβο και για το όμικρον. Παιδικά παιχνίδια, 3 συγκεκριμένα. Ωραία. Θα γυρίσω μία. Με το καλό, εύχομαι. Τυχερός είσαι. Ωραία. Θα πούμε το θήτα. Θήτα. Τώρα θα αγοράσουμε κι άλλο. Ωραία. Το γιώτα. Να γυρίσουμε το θήτα πρώτα και τώρα να δούμε αν υπάρχει κάποιο γιώτα. Υπάρχουν κάμποσα. 4 για την ακρίβεια. Είμαστε τόσο κοντά στη λύση του γρίφου που δίνει σχεδόν 2.500 στο διαμαντί. Ξέρεις το πρώτο παιχνίδι? Ξέρω τους δύο. Ξέρεις και το δεύτερο? Μας λείπει το τρίτο. Θα γυρίσω ακόμα μία. Τυχερός, λέγε. Θα πούμε το ρο. Ρο. Ξέρεις 100% άλλα σύμφωνα. 100%. Ξέρω, ναι, οπότε θα αγοράσω. Θα αγοράσουμε το έψιλον. Ναι. Κρίμα που είναι εκεί. Θα αγοράσω και ακόμα ένα, λοιπόν. Να ανοίξουμε τα 2 έψιλον και τώρα να μας πεις ποιο είναι το επόμενο φωνή που θέλεις. Το ήτα. Το ήτα. Λες και σου κάνει πλάκα και βγαίνουν όλα στα πρώτα 2 που τα ξέρουμε όλοι τόσο ή άλλως. Εντάξει, το βρήκα. Ρε φίλε, βάζαμε γράμματα πάνω και εσύ έβρισκες στο κάτω. Τι να κάνω, άμα το ήξερα νωρίτερα θα το έλεγα. Όπα. 1110. Συν τα μπόνους, συν ό,τι είχες. Φεύγεις από εδώ με 280, μου τα πεις και τα 3 σωστά τώρα. Η κολοκυθιά, η μικρή Ελένη, το δαχτυλίδι. Η κολοκυθιά, η μικρή Ελένη που κάθεται και παίζει... Και κλαίει. Μόνο να μην κλαίει. Με το δαχτυλίδι. Γιατί δεν κλαίει. Βγάζει 2.000 και... Χάρη στις επιλογές. Ο διαμαντή μας που είναι ο μεγάλος νικητής. Τέλεια. Δημήτρη μου, εύχομαι να μην έχεις αναθεωρήσει όλη αυτή τη φάση φιλοξενίας που ένιωθες με εμάς και το Αίγιο, γιατί με τη Βάλια θα περάσουμε το καλοκαίρι. Ενώ, Δημήτρα, θέλω να ξέρεις ότι αν ήταν να κάνεις ένα τατουάζ, ποτέ δεν ξέρω αν έχεις τατουάζ, έχεις. Δεν έχω. Αν είναι να κάνεις κάποιο, κάνε το γράμμα π. Με σημάδεψε, είναι σίγουρο. Είναι και μεγάλο νούμερο το οποίο, Πέτρο. Λοιπόν, και παίρνω έναν άνθρωπο που έβγαλε συνολικά 2.180 ευρώ, ένα υπέροχο ποσό. Και τον παίρνω γιατί θα πάμε τελικό και θα το μεγαλώσουμε και θα το κάνουμε πενταψήφιο. Μπορεί να το κάνουμε και αυτοκίνητο. Έλα μαζί μου. Και τα καλά νέα συνεχίζονται για το φίλο μου το Διαμαντή, ο οποίος μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι ακόμα και αν ξεκινήσεις με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, έχοντας κουλούρια για τους πρώτους 3 γρίφους, μετά μπορεί να βρεις το δρόμο σου, 2.180, ένα μπαλαντέρ, το έχεις ξεχάσει ότι το έχεις. Η αλήθεια είναι ότι το ξέχασα. Ένα επιπλέον σύμφωνο. Τι καθόμαστε, εδώ είσαι. Πάμε. Έχεις κερδίσει τα δωράκια σου, τα χρήματά σου και το νούμερο 4. Δώσ' το. Ωραία. Για να δούμε τι έχει το νούμερο 4, μόλις ανοίξουμε και το τελευταίο μας γρίφο. Βάλια. Η κατηγορία είναι επάγγελμα. Γυρνάς στην Κοζάνη, νικητής, με ακόμη ένα επάγγελμα, ένα γρίφο, είναι επάγγελμα 1-2 λέξεων. 5 γράμματα από εμάς και άλλα 5 από σένα. Ξεκινάμε. Θ.
θα δώσω έμφαση στο ότι δεν υπάρχει αλφα. Ωραία. Ξεκινάμε από τα δικά σου τέσσερα χάρη στον Μπαλαντέρ. Θέλεις το φωνήεν πρώτο, ό,τι θέλεις εσύ. Ας πούμε το φωνήεν ήττα. Ναι. Και θα πούμε το ρο, το κάπα, το μη. Μη, όπως λέμε, μουχλιάζω. Mm-hmm. Και ελπίζω να μη. Και το νι. Το γράμμα του Μπαλαντέρ είναι το νι. Και βεβαίως, με τόσα πολλά γράμματα, ίσως λύσουμε τον τελευταίο γρίφο. Ναι, ναι. Μπράβο, 10 δευτερόλεπτα. Δεν υπήρχαν τα φωνήεντα για όνομα. Πάμε. Κοινωνικός λειτουργός. Παιχταρά μου! Παιχταρά μου! Παιχταρά μου! Παιχταρά μου! Τι έκανες, ρε θηρίο! Τελευταίο δευτερόλεπτο, έτσι. Είναι που αργό στην αρχή, ρε παιδί μου. Μεγάλε. Βγάλει την ψυχή. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, αυτό που έγινε. Λίγο σας πέ. Παιδιά, ρε εσύ, έχει έρθει να πούμε από την Κοζάνη, με τρολάρει κιόλας. Λίγο suspense λέει να έχουμε. Τι λίγο. Είχες ακόμα μισό δευτερόλεπτο και έχανε. Αυτό είναι Scottie Pippen για τρεις buzzer beater νίκη. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Και ενώ δεν είχαμε ούτε ήττα ούτε αλφα. Μπράβο ρε Γατώνη, μπράβο ρε Κοζάνη, μπράβο ρε Κοζάνη, τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα. Πάρε 2,180 άξια. Άξια, άξια. Μπράβο. Και ό,τι έχει ο Φάκελος. Αξίζεις, φίλε, 100%. Συγχαρητήρια για όλα. Η Κοζάνη να είναι περήφανη για τούτον εδώ. Έρχεται πίσω φορτωμένος με ένα συνολικό ποσό της τάξεως ή με ένα λευκό αυτοκίνητο, για να τον γνωρίσετε. Ανοίγω. Ανοίγεις, ναι. Με 4.180 ευρώ γυρίζεις πίσω στην πατρίδα. Να τους γυρίσεις όλους εκεί και να τους επιβεβαιώσεις ότι στον τροχό της τύχης όποιος γυρίζει κερδίζει. Και χωρίς φωνήεντα.